Με την άσκηση αυτήν εδώ, δείτε πάλι το ενδιαφέρον μας είναι στην εκφώνηση. Μπορούμε να επικαλεστούμε οποιοδήποτε θεώρημα του προτασιακού λογισμού, αλλά όχι τα θεωρήματα εγκυρότητας πληρότητας. Αυτό σημαίνει ότι μου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω απαγωγή και αντίθετο αναστροφή και ισάτοπο απαγωγή, έτσι. Τώρα, θυμόμαστε από το μάθημα ότι απαγωγή μπορώ να χρησιμοποιήσω μόνο εφόσον ο προσαπόδειξης τύπος έχει τη δομή μιας συνεπαγωγής. Δηλαδή είναι μια συνεπαγωγή με ένα αριστερό και με ένα δεξί μέρος, έτσι. Επίσης, αντιθετοαναστροφή εφαρμόζω αν ο τύπος έχει τη δομή της άρνησης ενός τύπου. Άρα είναι μονόδρομος τα θεωρήματα που θα χρησιμοποιήσω, έτσι. Όλα καθορίζονται από τον προσαπόδειξη τύπο. Αν ο προσαπόδειξη τύπος σπάει σε μια συνεπαγωγή με ένα αριστερό μέρος και ένα δεξί μέρος, έτσι, τότε θα κάνω σίγουρα απαγωγή. Αν ο τύπος έχει άρνηση μετά μια παρένθεση που δεσμεύει όλο τον τύπο, τότε θα κάνω αντιθετοαναστροφή. Και αν η αντιθετοαναστροφή μου αποτύχει, δηλαδή παρόλο που κάνω αντιθετοαναστροφή δεν βλέπω πώς να λύσω την άσκηση, τότε και μόνο τότε θα δοκιμάσω το άτοπο. Άρα λοιπόν τα βήματα εδώ είναι πολύ συγκεκριμένα, έτσι. Θέλει λίγο προσοχή στην καταγραφή. Θα κάνουμε πρώτα όλες τις δυνατές απαγωγές και εν δυνάμει τις αντιθετοαναστροφές, αν τις θεωρήσουμε χρήσιμες. Και αφού προκύψει νέα πρόταση, η οποία θα έχει εμπλουτισμένο σύνολο υποθέσεων, τότε θα δω να κάνω την απόδειξη με τυπική απόδειξη. Οπότε λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το πρώτο ερώτημα. Στο πρώτο ερώτημα εντοπίζω την κεντρική τυπική συνεπαγωγή που είναι αυτή εδώ. Προς απόδειξη τύπος είναι όλο αυτό εδώ το κολοκύθι που βλέπουμε. Έτσι, και έχω μόνο μία υπόθεση. Παρατηρήστε ότι επειδή έχω μία υπόθεση, δεν μου τη βάζει μέσα σε άγκιστρο. Θυμόμαστε ότι αν έχω μία υπόθεση μόνο, τότε έχω τη δυνατότητα να μην χρησιμοποιήσω άγκιστρα. Αν όμως οι υποθέσεις είναι δύο, τότε πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε άγκιστρο, έτσι. Τώρα, παρατηρώντας τον τύπο που έχουμε στα χέρια μας, παρατηρούμε από την παρενθετοποίηση ότι ο τύπος είναι μία συνεπαγωγή. Είναι μία συνεπαγωγή με αριστερό μέρος που είναι αυτό εδώ, έτσι, και δεξί μέρος που είναι αυτό εδώ. Τώρα, θέλει λίγο προσοχή, ιδίως τέτοιοι τύποι που είναι τεράστιοι, να εφαρμόσουμε τα βήματα έτσι ένα-ένα, για να μην κάνουμε κανένα λάθος τώρα με τις παρενθέσεις, γιατί θα μας βγει άλλο σύνολο υποθέσεων και τη βάψαμε. Οπότε, πάμε να δούμε το ερώτημα 1. Κατευθείαν, παρατηρήσαμε ότι ο τύπος έχει τη δομή μιας συνεπαγωγής. Οπότε, γράφουμε ότι εφαρμόζω το θεώρημα της απαγωγής. Άρα, αρκεί να δείξω. Και θα καταγράψουμε τώρα βέβαια την νέα δομή της τυπικής συνεπαγωγής. Παρατηρήστε ότι ξαναλέω ότι είχα την προηγούμενη υπόθεσή μου που ήταν η not φι συνεπάγει παρένθεση not φι συνεπάγεται ψι. Και τώρα σύμφωνα με το θεώρημα της απαγωγής η αριστερή μεριά της συνεπαγωγής, δηλαδή αυτό εδώ το κομμάτι, έρχεται και μπαίνει μέσα στο σύνολο των υποθέσεων σαν μια νέα υπόθεση. Οπότε λοιπόν αυτό εδώ που θα έχω σαν δεύτερη υπόθεση θα είναι χ συνεπάγει το not ψι συνεπάγει not χ. Είναι η δεύτερη υπόθεση. Τυπική συνεπαγωγή και έχω τον υπόλοιπο τύπο, μεγάλη προσοχή με τις παρενθέσεις. Χ συνεπάγει παρένθεση 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 not ψι συνεπάγει not χ συνεπάγει not φι, έτσι, συνεπάγει ψι. Οπότε λοιπόν αυτή εδώ είναι η δομή της πρότασης η οποία απομένει. Και βέβαια θέλω να παρατηρήσετε ότι οι παρενθέσεις έχουν μεγάλη σημασία, γιατί τώρα φαίνεται ότι ο προσαπόδειξης τύπος έχει και πάλι τη δομή μιας συνεπαγωγής, αλλά με απόλυτη προσοχή αριστερό μέρος έχει αυτό και δεξί μέρος έχει αυτό. Άρα μπορώ να εφαρμόσω δεύτερη φορά το θεώρημα της απαγωγής. Κατευθείαν όταν βλέπω ότι ο τύπος μου έχει τη δομή συνεπαγωγής, έτσι αδίστακτα εφαρμόζουμε το θεώρημα της απαγωγής, γιατί η απαγωγή είναι πολύ ισχυρή. Μου εμπλουτίζει το σύνολο των υποθέσεων, μου δίνει και άλλες υποθέσεις, οι οποίες μετά είναι πολύ λογικό ότι θα συνδυαστούν με κάποιο modus ponens για να βγει ο προσαπόδειξης τύπος που θα έχει προκύψει. Άρα λοιπόν τώρα έχω τις δύο προηγούμενες υποθέσεις και έχω και μία νέα υπόθεση, μεγάλη προσοχή. Το χ έρχεται και μπαίνει και αυτό στο σύνολο των υποθέσεων και μένει προς απόδειξη μετά την τυπική συνεπαγωγή η εξής παράσταση. Not ψι συνεπάγεται not χ. Όπως βλέπεις τρώω μία παρένθεση αριστερά και μία παρένθεση δεξιά από τον τύπο ο οποίος ήταν δεξιά της συνεπαγωγής προηγουμένως. Έτσι, και προκύπτει αυτή εδώ η παράσταση συνεπάγει ψι. Έτσι. Οπότε απόλυτη σημασία το γεγονός ότι φάγαμε πάλι την αριστερή και τη δεξιά παρένθεση σε αυτό το υπογραμμισμένο, γιατί τώρα φαίνεται ότι ο προσαπόδειξης τύπος είναι και πάλι μια συνεπαγωγή, αλλά ποιο είναι το αριστερό και το δεξί μέρος. Το αριστερό μέρος είναι αυτό και το δεξί μέρος είναι αυτό και έχει απόλυτη σημασία, γιατί και πάλι βέβαια θα πάω να εφαρμόσω άλλη μια φορά το θεώρημα της απαγωγής.
για να προκύψει και ακόμα πιο εμπλουτισμένο σύνολο υποθέσεων. Εφαρμόζω λοιπόν το θεώρημα της απαγωγής άλλη μια φορά, άρα αρκεί να δείξω ότι και είχα τις προηγούμενες υποθέσεις από τα προηγούμενα βήματα. Το not not φι συνεπάγεται ψι, το χ συνεπάγεται not ψι συνεπάγεται not χ και το χ. Και τώρα ήρθε άλλη μια υπόθεση και μπήκε μέσα. Το not ψι συνεπάγεται not χ συνεπάγεται. Συνεπάγεται λοιπόν το not not φι, είναι η νέα υπόθεση η οποία προέκυψε με αυτήν εδώ την απαγωγή. Ωραία. Και τυπικά συνεπάγεται λοιπόν από αυτά ο τύπος ψι. Έτσι. Αυτά λοιπόν προέκυψαν με τις διαδοχικές απαγωγές και τώρα θέλω να δεις ότι έχω συνολικά τέσσερις υποθέσεις οι οποίες θα συνδυαστούν με modus ponens. Να υπογραμμίσουμε λίγο για να τους δούμε τις τέσσερις υποθέσεις. Οπότε λοιπόν από τις τέσσερις υποθέσεις που έχουμε πρέπει να παρατηρούμε ότι κάποιες από αυτές μπορούν να συνδυαστούν με modus ponens. Η πρώτη υπόθεση έχει αριστερό μήλο στο not not φι και ύστερα έχω το not not φι συνεπάγεται ψι. Η δεύτερη υπόθεση που έχω έχει αριστερό μέρος στο χ. Η τρίτη υπόθεση που έχω έχει το χ κατευθείαν, οπότε βλέπεις ότι η δεύτερη και η τρίτη υπόθεση συνδυάζονται με modus ponens. Οπότε πάμε να κάνουμε την τυπική απόδειξη της πρότασης. Γράφω λοιπόν που έχει τυπική απόδειξη, γιατί θα προσπαθήσουμε κάτω από όλες αυτές τις υποθέσεις να αποδείξουμε ότι ισχύει ο τύπος ψι. Οπότε ξεκινάω κατευθείαν με τον modus ponens τον οποίο εντοπίσαμε. Μπορούμε να γράψουμε πρώτα τις υποθέσεις, μπορούμε να κάνουμε και πρώτα τις υποθέσεις που χρησιμοποιούμε όπως βλέπεις εδώ. Το χ λοιπόν συνεπάγεται το not ψι συνεπάγεται not χ, είναι και αυτό μια υπόθεση. Και τώρα βέβαια από τις δύο αυτές υποθέσεις, τη δεύτερη και την τρίτη όπως είχαν καταγραφτεί, έπεται με modus ponens ότι ισχύει ο τύπος not ψι συνεπάγεται not χ, με modus ponens λοιπόν στο 1 και στο 2. Τώρα έχουμε ακόμα δύο υποθέσεις, η τελευταία υπόθεση, η τέταρτη, την κατεβάζω, έχει αριστερό μέλος το τύπο not ψι συνεπάγεται not χ, οπότε θα συνδυαστεί με τον προηγούμενο τύπο που βγήκε με modus ponens και βγαίνει ότι ισχύει το not ψι συνεπάγεται not χ συνεπάγεται not not φι ισχύει ως υπόθεση. Σου θυμίζω ότι στα αύξοντα βήματα της καταγραφής πρέπει να είσαι αφόρητα τυπικός και να γράφεις μόνο ότι ισχύει κάτι σαν υπόθεση, modus ponens, αξιωματικό σχήμα, άντε και το τυπικό θεώρημα. Οπότε λοιπόν αυτό προέκυψε με modus ponens στο 3 και στο 4. Έπειτα έχω τον τύπο not not φι συνεπάγεται παρένθεση not not φι συνεπάγεται ψι. Αυτό είναι και η τελευταία υπόθεση. Βεβαίως βλέπεις εδώ ότι έχουμε και το ψι το οποίο είναι προς απόδειξη. Απλά προσεκτικά και με τους modus ponens. Έχω not not φι και not not φι συνεπάγει κάτι άλλο. Έπειτα ότι ισχύει το κάτι άλλο, δηλαδή ο τύπος not not φι συνεπάγεται ψι με modus ponens στο 5 και στο 6. Οπότε στο βήμα 8 έχει τελειώσει η άσκηση, γιατί με το 5 και το 7 με modus ponens έπεται ότι ισχύει ο τύπος ψι με modus ponens 6,7. Οπότε βλέπουμε ξανά ολοκληρωμένη την άσκηση. Ήθελε κάποιες απαγωγές να εφαρμόσουμε αρχικά, γιατί διαδοχικά ο προς απόδειξη τύπος διατηρούσε τη δομή μιας συνεπαγωγής. Οπότε κάναμε όλες τις δυνατές απαγωγές και μετά παρατηρήσαμε ότι η άσκηση έβγαινε με modus ponens μόνο στις υποθέσεις. Τώρα, όσον αφορά το επόμενο ερώτημα, πάμε να το δούμε. Θα μπορούσε η εκφώνηση της άσκησης παρεμπιπτόντως να είναι ότι ο τύπος ψι συνεπάγεται την κολοκύθα την υπόλοιπη, είναι τυπικό θεώρημα του προτασιακού λογισμού, έτσι. Άμα σου πει απέδειξε μου ότι ο τάδε τύπος είναι τυπικό θεώρημα, αυτό σημαίνει ότι ισχύει η τυπική συνεπαγωγή χωρίς καμία υπόθεση. Έτσι. Συνήθως τα τυπικά θεωρήματα όταν ζητούνται, ζητούνται με χρήση των θεωρημάτων, ακριβώς για να μπορούμε να κάνουμε τα κόλπα με την απαγωγή και να είμαστε ok. Οπότε λοιπόν αποδεικνύουμε ότι ο τύπος ψι συνεπάγεται κτλ. Κτλ. Είναι τυπικό θεώρημα του προτασιακού λογισμού. Τώρα, ο προς απόδειξη τύπος παρατηρήστε ότι και πάλι έχει τη δομή μιας συνεπαγωγής με αριστερό και δεξί μέρος. Οπότε θα πάμε και θα γράψουμε ότι εφαρμόζω το θεώρημα της απαγωγής. Άρα αρκεί να δείξω ότι σε αυτά τα λεκτικά επιμένουμε πολύ όπως βλέπεις και επιμένουμε ακριβώς διότι υπάρχουν σε που έχουν κόψει μονάδες για αυτά τα θέματα. Οπότε λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, δηλαδή όταν γράφουμε αρκεί να δείξω ότι
Έχει σημασία ότι με τον τρόπο αυτό στην ουσία του λέμε ότι εφαρμόζουμε το θεώρημα της απαγωγής με την αντίστροφο τρόπο. Θυμάστε ότι τα θεωρήματα αυτά έχουν δύο τρόπους. Ο ένας είναι η ευθεία χρήση και ο άλλος είναι η αντίστροφη χρήση. Οπότε επιμένουμε σε αυτά τα λεκτικά, πρέπει να τα γράψουμε και στο καθαρό μας. Οπότε λοιπόν πάμε τώρα, γιατί ο προσαπόδειξης τύπος έχει και πάλι τη δομή μιας συνεπαγωγής, με ένα αριστερό και με ένα δεξί μέλος. Άρα λοιπόν θα εφαρμόσω το θεώρημα της απαγωγής δεύτερη φορά. Άρα αρκεί να δείξω ότι, και εμπλουτίζεται το σύνολο των υποθέσεων και με ένα δεύτερο τύπο, το ψ είχα από πριν, και τώρα έχω και τον τύπο not he συνεπάγεται φ. Έτσι, φάτη λάχανο αυτή την παρένθεση, δεν χρειάζεται. Και τώρα βέβαια, επειδή έχω δύο υποθέσεις, πρέπει να χρησιμοποιήσεις άγκιστρα. Αν έχεις δύο υποθέσεις και πάνω, υποχρεωτικά πρέπει να μπουν μέσα σε σύνολο. Αν είναι μία υπόθεση, μπορείς και να μην χρησιμοποιήσεις τα άγκιστρα. Τώρα, προέκυψε αυτή εδώ η παράσταση και βέβαια θέλω να παρατηρήσεις ότι ο προσαπόδειξης τύπος έχει τη δομή της άρνησης ενός τύπου. Άρα αυτό που ακολουθεί την άρνηση μπορώ να το πάρω από εκεί για να το πάω και να το βάλω μέσα σαν μία υπόθεση. Και βέβαια νομίζω ότι εδώ υπάρχει εμπειρία για να δούμε ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να βγάλουμε προς απόδειξη είναι το ψ. Να μπει το not ψ σαν υπόθεση, να βγει το ψ έξω προς απόδειξη. Θυμίζω και το σχηματάκι το οποίο θα το κάνεις με μολυβάκι εκεί πέρα, έτσι. Αυτό εδώ θα μπει το not ψ μέσα στις υποθέσεις, θα βγει το ψ προς απόδειξη. Οπότε θα γράψουμε ότι εφαρμόζω το θεώρημα της αντίθετο αναστροφής. Είπαμε ότι όταν ο προσαπόδειξης τύπος ξεκινάει με άρνηση που δεσμεύει όλο τον τύπο, προσοχή, έχω το δικαίωμα να εφαρμόσω το θεώρημα της αντίθετο αναστροφής. Άρα προκύπτει η παράσταση not ψ, not χ συνεπάγεται φ, τυπικά συνεπάγει τον τύπο not ψ, που βεβαίως τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, έτσι, γιατί έχω ότι θέλω να αποδείξω το not ψ, το οποίο είναι μέσα στις υποθέσεις, που σημειώνω έχει τυπική απόδειξη, ότι ισχύει το not ψ, ισχύει λοιπόν, σημειώνω το not ψ, διότι είναι υπόθεση, ισχύει λοιπόν το not ψ, διότι είναι υπόθεση. Αυτά σχετικά με την άσκηση αυτή. Ξαναλέω τη διαδικασία όταν έχουμε αυτή την εκφώνηση, να εντοπίσετε τις εκφωνήσεις, επιτρέπονται τα θεωρήματα του προτασιακού λογισμού, αλλά όχι τα θεωρήματα κυριότητας πληρότητας. Αυτές οι δύο εκφωνήσεις, δηλαδή αυτής της άσκησης και τις προηγούμενες, είναι οι πιο συχνές εξετάσεις, πιθανότατα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο θέμα. Οπότε λοιπόν, όταν μου επιτρέπουν τα θεωρήματα εκτός βέβαια εγκυρότητας πληρότητας, τότε τι κάνω, πάω και κοπανάω απαγωγές συνήθως αρχικά, γιατί ο προσαπόδειξης τύπος θα έχει τη δομή συνεπαγωγής, και μετά, αν έχω άρνηση που να δεσμεύει όλο τον τύπο, δοκιμάζω τη θέτω αναστροφή. Έχουμε πει ότι, πρόσεξε, εκεί πέρα στο τελευταίο σημείο που είναι ποιον τύπο θα βγάλω έξω προς απόδειξη, αν δεν μπορείς να το δεις με το μάτι κατευθείαν, τότε να καταγράψεις και τα δύο εναλλακτικά σενάρια και εκεί πέρα θα φαίνεται αν με modus ponens βγαίνει ο προσαπόδειξης τύπος. Επίσης, αν δεν βγαίνει με τίποτα με αντίθετο αναστροφή, τότε και μόνο τότε θα δοκιμάζουμε και το άτοπο.